Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8 και είμαστε εδώ. Κάντο πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μάριο Μουζάλα, φίλο και δημοτικό σύμβουλο με τη στροφή Νέα Σμύρνης. Ακριβώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε με τα κλασικά μας, τα εισαγωγικά μας. Να δείτε κι εσείς, να δούμε κι εμείς. Ποιος είναι ο Μάριος Μουζάλας? Να γνωρίσουμε τον καλεσμένο μας. Τι εστί, πότε ήρθε στη Νέα Σμύρνη? Μένει πάντα στη Νέα Σμύρνη? Γιατί είναι δημοτικός σύμβουλος? Τι δουλειά κάνει? Έτσι. Πού τελείωσε σχολείο? Θα αρχίσει τώρα μας τα εξιστορία ένα-ένα. Μάλιστα. Ένα σύντομο βιογραφικό, αν και τα χρόνια είναι πολλά. Έχουμε γράψει χιλιόμετρα. Είναι χρόνια εμπειρίας. Γέννημα θρέμα στη Νέα Σμύρνη, καταγωγή από Μυτιλίνη. Τέλειωσα την πρώτη που ευαγγελική σχολή. Σπούδασα αρχιτεκτονική, υπήρξα δημοτικός σύμβουλος της παράταξης της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης με επικεφαλής την κυρία Ιακωβάκη επί Δημαρχίας Μπεκλιβανίδη, στην αντιπολίτευση μια ζωή. Είμαι αρχιτέκτονας, έχω το γραφείο μου. Έχετε χιούμορ, σίγουρα, καταλάβαμε τώρα. Ναι, εντάξει, είναι ένας τρόπος να επικοινωνείς με τους ανθρώπους, το χιούμορ είναι... Έτσι και αυτός ο σαρκασμός είναι... Αποφάσισα να ξανασχοληθώ με τα δημοτικά, γιατί από το 89 είχα σταματήσει να ασχολούμαι μέσω της στροφής, με μια ελπιδοφόρα κατά την άποψή μου κίνηση και μια εμφάνιση πέρα των πάγιων θέσεων και του προγράμματος της στροφής που προφανώς όλα αυτά τα χρόνια υποστήριζα και με κάλυπτε, σε μια προσπάθεια ανανέωσης του... Τώρα θα μου πείτε πώς χωράει ένας παλιός σε μια ανανέωση. Ελπίζω ότι δεν είναι το ηλικιακό κριτήριο πάντα. Για μένα ανανέωση για μένα δεν είναι ηλικία, είναι έτσι, το πνεύμα. Έτσι. Καλά, παραλέμε ηλικία, δεν είμαι και τόσο μεγάλος. Όχι, δεν έχει σημασία. Και ο 20άρης και ο 15άρης. Εσείς είσαστε μικρότεροι. Για μένα και ο 15άρης, 20άρης που έχει αντιλήψεις άλλου αιώνα δεν συγκαταλέγεται στην ανανέωση. Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι, ακριβώς. Έχεις δίκιο. Έχει ανθρώπους που μέχρι τελευταία στιγμή πρεσβεύαν οράματα και θέσεις και απόψεις για τη ζωή που δύσκολα μπορεί κάποιος να προσεγγίσει, ας πούμε, να τις πλησιάσει. Έχουμε δει και 20 άρδες που έχουν κάποιες απόψεις έτσι πολύ... Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, γιατί στροφή Νέα Σμύρνης, γιατί θέλεις και όχι κάποιος άλλος? Καταρχήν, το γιατί στροφή Νέα Σμύρνης, η στροφή Νέα Σμύρνης είναι μια παράταξη που έχει μια ιστορία. Κατά την άποψή μου είναι μια παράταξη που ασχολείται ουσιαστικά με το Δήμο και τα προβλήματα των Δημοτών. Ο Θέμης ο Παυλόπουλος εκλέχθηκε από τη Γενική της Συνέλευση, ίσως είμαστε η μόνη παράταξη που εκλέγει τους υποψηφίους της. Όπως και τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους μπαίνουν στη βάσανο της έγκρισης από την παράταξη. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε πράγματα για τη Νέα Σμύρνη και εδώ στη στροφή έχουμε μια συνεχή πορεία παρέμβασης. Κατά την άποψή μας θετικής στο Δήμο, δηλαδή θετικά πράγματα τα επικροτούμε και τα στηρίζουμε και τα βοηθάμε όσο περνάει από το χέρι μας. Από την άλλη όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε επιλογές που κατά την άποψή μας δεν βοηθάνε την πόλη, δεν βοηθάνε το δημότη και γίνονται με βάση κριτήρια προβολής, με κριτήρια μεγαλείου, με κριτήρια τέλος πάντων που κατά την άποψή μας δεν έχουν σχέση. Επίσης, ένας λόγος και προσωπικός αλλά και όλες τις παράδειξεις που είδατε κι εσείς ανανεωμένα και πιο και δυναμικά μάλλον μπήκε σε αυτές τις εκλογές είναι ότι συσσωρεύονται τα προβλήματα. Παραμένουν πάρα πολλά χρόνια άλλοι τα πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά στην περιφέρεια της πόλης. Η άποψή μας είναι ότι η Δημοτική Αρχή την παραμελεί τελείως
Και επίσης πιστεύουμε ότι έχουμε ένα όραμα για αυτή την πόλη, που δεν το βρίσκουμε στις άλλες παρατάξεις. Αυτά είναι τώρα, αφού και ύστερα βέβαια και πολιτικοί λόγοι, με την έννοια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος με την ευρύτερη έννοια πολιτικός. Μπορεί να δράσει και να σκέφτεσαι σαν αυτοδιοικητικός, αλλά οι νόμοι οι τελευταίοι που ψηφίστηκαν για τοπική αυτοδιοίκηση στην ουσία την ευνούχησαν, αφαίρεσαν δημοκρατικές λειτουργίες κτλ. Άρα και αυτά είναι στους λόγους που καθαρά η στροφή προβάλλει σαν ανάγκη αλλαγής ενός νομικού πλαίσιου που επιβλήθηκε τελευταία και είναι... Άρα να φανταστώ είστε αντίθετος με το μπόνους που επανήλθε για τις επόμενες εκλογές. Ναι, δεν χρειάζεται νομίζω να απαντήσω. Ξέρετε, το ζήτημα είναι το εξής, ότι δόθηκε μία ευκαιρία στη τοπική αυτοδιοίκηση να ξεφύγουμε από τις παραταξιακές ανούσιες συγκρούσεις και να αναγκαστούμε, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, μέσα από την απλή αναλογική, να κάνουμε συγκλήσεις, να βρούμε κοινά μονοπάτια, κοινούς δρόμους, που αυτό μόνο καλό θα είχε για την πόλη. Η επαναφορά τώρα ενός σε εισαγωγικά σκληρά παραταξιακού εκλογικού συστήματος, που μάλιστα φημώνει τις μειοψηφίες, προφανώς δεν μπορεί να έχει κάτι καλό για την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα. Ο Θέμης, επανέρχομαι στο Θέμη, είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει η στροφή Νέας Σμύρνης? Αυτό εκτίμησε η στροφή της Νέας Σμύρνης. Θέλω να πω, έχουν περάσει... Η συνέλευση την εκτίμησε, νομίζουμε ότι είναι στη Νέα Σμύρνη, είναι στους αγώνες. Από τη στροφή διαχρονικά. Είναι από τους καλύτερους, είναι στη μέση, είναι προς το τέλος. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κάνει τέτοιους εκτιμήσεις. Αυτό που πρέπει κανείς να δει είναι αν κάθε φορά ο επικεφαλής μιας παράταξης ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της εποχής του. Νομίζουμε ο Θέμης είναι ένα νέο παιδί, γνωστό στη Νέα Σμύρνη, δεν είναι χθεσινός, έχει πολιτική δράση, έχει δράση στα δημοτικά παλιότερα, συνεχίζει να, νομίζω με αξιοπρέπεια και με πολλές ελπίδες και με πολύ κέφι, δουλεύει για την στροφή, όπως όλοι μας δηλαδή, αλλά νομίζω είναι μια επιλογή που η ζωή θα αποδείξει και ο ίδιος οφείλει να αποδείξει και το προσπαθεί και το κάνει και είναι ενωτικός άνθρωπος, είναι άνθρωπος των συγκλήσεων. Πιστεύω ότι είναι μια επιλογή που μπορεί να αντικατοπτρίσει, να καθρεφτιστεί, ας πούμε, η πολιτική της παράταξης να την προβάλλει. Τώρα για τα περισσότερα ρωτήστε το Θέμη. Σίγουρα. Εγώ θέλω να πάμε λίγο στην πιο πρόσφατη επικαιρότητα. Είδαμε χθες είχε Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Ήταν το τρίτο, είχαν αναβληθεί τα δύο προηγούμενα λόγω απουσίας σύσσωμης της αντιπολίτευσης και το τρίτο έγινε έτσι επί των παρόντων στην ουσία. Θέλετε να έτσι μια άποψη σχετικά με την απουσία αυτή και τους λόγους. Από το πρώτο που ήταν να γίνει μέχρι σήμερα. Να κάνουμε δύο σχόλια. Λίγο πιο δυνατά μόνο. Να κάνουμε δύο σχόλια λοιπόν. Είναι, καταρχήν είναι καιρός τώρα που όλη η αντιπολίτευση ζητάει διαζώσεις δημοτικά συμβούλια. Καταλαβαίνετε ότι ένα δημοτικό συμβούλιο διαζώσεις έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις τηλεδιασκέψεις που γίνεται τώρα σχεδόν και 1,5 χρόνο, ίσως και παραπάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ υπάρχει το νομικό πλαίσιο και είναι στην επιλογή πια της κάθε δημοτικής αρχής να κάνει διαζώσεις ή και σε συνδυασμό για κάποιους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι μπορεί να είναι εμβολιαστοί, μπορεί να φοβούνται, μπορεί να με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα. Υπάρχει μία άρνηση και του Προέδρου και βέβαια όχι του Προέδρου, αλλά στην ουσία της Δημοτικής Αρχής. Εμείς ζητήσαμε από τον Πρόεδρο να μας δώσει τα στοιχεία
των στατιστικά, όχι προσωπικά, ναι, των εμβολιασμένων ανά παράταξη. Τι προέκυψε από την απάντησή του? Ότι 19 από τους 21 σε εισαγωγικά της αντιπολίτευσης είναι εμβολιασμένοι και το δηλώνουν, ενώ από την παράταξη του Δημάρχου δηλώσανε 5. Προφανώς δεν είναι οι 5 μόνο εμβολιασμένοι, εγώ πιστεύω ότι είναι όλοι τους. Ναι. Έτσι, το πιο πιθανό είναι ότι είναι όλοι τους εμβολιασμένοι, εκτός αν κάποιος έχει κάποιο νόσημα που δεν, για λόγους υγείας δεν το έχει κάνει. Αλλά δεν είναι άνθρωποι που είναι ενάντια στον εμβολιασμό, κάθε άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι μια επιλογή το να μην κάνουμε διαζώσεις δημοτικά συμβουλία. Σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν ήταν ένα νάζι της αντιπολίτευσης, θέλουμε να είμαστε ζωντανά. Ήταν, ναι, ας πούμε, μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης και είναι θετικό το ότι σύσσωμη αντιπολίτευση το κράτησε την κοινή στάση της αποχής και στο τρίτο δημοτικό σύγκλημα και στη τρίτη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, γιατί κάποια στιγμή αυτά τα δημοτικά συμβούλια στα οποία περνάει κάποιος από την οθόνη 2 λεπτά, λέει αυτό που θέλει και φεύγει, αλλά που δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης κατοίκων, που δεν υπάρχει η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου και μια ζήμωση στις απόψεις, στις προτάσεις κτλ. Προφανώς βολεύουν, φαίνεται, τη δημοτική αρχή, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο δεν υφίσταται φθορά, περνάει αυτό που θέλει. Ανέμακτα, δεν ξέρω, μάλλον. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Το ανέμακτα το συζητάμε. Με λιγότερο ψήλο. Και σε αυτές τις συγκλήσεις χάνει ψηφοφορία. Απλώς περνάει αποφάσεις με βάση τον νόμο που τις επιτρέπει μέσω της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κτλ. Που γίνονται τελικά με αυτόν τον νόμο ισχυρότερες από τη θέληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε είναι ένα ζήτημα λοιπόν σοβαρό για μας και από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι καλό για το σύνολο της αντιπολίτευσης, ότι κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει μια ομαλότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά της αυταρχικής συμπεριφοράς, εσείς παρακολουθείτε τα δημοτικά συμβούλια, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ αυταρχική συμπεριφορά, την υφιστάμεθα σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, αλλά την υφιστάμεθα και στις αποφάσεις. Δεν είναι μόνο θέμα συμπεριφοράς, είναι θέμα αυταρχικής διοίκησης του Δήμου. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μπουν μπροστά πράγματα για να σταματήσει αυτό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε και αυτή η προσπάθεια. Η αντίδραση αυτή. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω το αποτέλεσμα ουσιαστικά σε αυτό, όπως είδαμε, που για μένα σωστά πήγε όλη η αντιπολίτευση, γιατί όντως πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα κάποια στιγμή. Μία φορά αναβλήθηκε, δύο αναβλήθηκε, τρεις έγινε επί των παρόντων και περάσαν όλα τα θέματα αβαβά, όπως λέγαμε πριν. Τι περιμένουμε αύριο, τι θα γίνει τώρα, όταν θα γίνει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ποια θα είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, δεν είναι μια... Θα απέχετε πάλι δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Ελπίζουμε με βάση αυτό που έγινε τώρα να δείξουν κάποια σχετική ευαισθησία. Έτσι. Προφανώς η επιλογή δεν είναι μόνη της αποχής από τα δημοτικά. Όμως έπρεπε να γίνει κάτι ηχηρό, κάτι που να, πώς το λένε, που να μπορεί να μετρηθεί. Και νομίζω έχουμε μετρήσιμα μεγέθη από αυτή τη στάση της αντιπολίτευσης, έχουμε ανάδειξη του προβλήματος. Εάν τώρα κοφεύσουν ξανά, θα πρέπει και εμείς να δούμε πώς θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας. Η αποχή είναι ένα εργαλείο, πότε το χρησιμοποιείς, πότε δεν το χρησιμοποιείς. Μπορεί και η παρουσία σου να είναι ένα άλλο εργαλείο, αν είναι οργανωμένη και στοχευμένη κτλ. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ταμπού, πρέπει να απέχουμε μέχρι να ή δεν πρέπει να απέχουμε μέχρι να. Είναι κάθε φορά εκτιμάς μία μορφή. Έτσι κι αλλιώς, τα περισσότερα από αυτά που ψηφίστηκαν ήταν προαποφασισμένα και ψηφισμένα. Δηλαδή, ναι, ναι. Δεν συζητήθηκαν καν. Ναι, και από ό,τι καταλάβατε και εσείς, ούτε συζητήθηκαν. Τίποτα, σε 0 χρόνο τέλειωσε ένα δημοτικό συμβούλιο. Μάλλον χαρούμενο μπορεί να τους κάναμε, γιατί κλείσαν νωρίς τις οθόνες. Εγώ κιόλας θυμάμαι, συνδέθηκα στο 4ο λεπτό και ήταν ήδη στο 4ο θέμα. Δηλαδή πόσο... Καμιά φορά είμαστε εμπόδιοι. Που συνήθως μετά από μία μισή ώρα προσπαθούμε να μπούμε στο πρώτο θέμα. Ορισμένα από αυτά τα θέματα,
όπως αυτό για το γραφείο δόμησης, θα προσπαθήσουμε να τα επαναφέρουμε. Δηλαδή δεν θα θεωρήσουμε αυτές τις αποφάσεις ότι ήταν τελικές και ανεσύγητες. Θα ψάξουμε, θα βρούμε τον τρόπο να επανέλθουν, γιατί είναι θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά σοβαρά, αφορούν και την οικονομική ζωή της πόλης, αφορούν και την ανάπτυξη της πόλης, αφορούν επαγγελματίες, αφορούν περιουσίες των ανθρώπων και γίνονται με μία προχειρότητα οι λύσεις και λόγω της δουλειάς μου πια μπορώ να σας πω, ας πούμε, πόσο επικίνδυνο είναι να ελεγχθεί μία άδεια από έναν υπάλληλο ή να μου δώσει στοιχεία κάποιος υπάλληλος ο οποίος χτες ήρθε σε επαφή με αυτό το αντικείμενο, ώστε εγώ να εκδώσω μια άδεια για το σπίτι σου. Ναι. Τι κινδύνους δημιουργεί και για μένα και για σένα και για τον ίδιο τον υπάλληλο. Δηλαδή οι υπάλληλοι της πολεοδομίας περνάνε σεμινάρια, αξιολογήσεις, μέχρι να φτάσουν να θεωρηθούν ότι μπορούν να τα απεξέλθουν. Τώρα ξαφνικά πήραμε δύο ανθρώπους, τους βάλαμε στην βοηθούς σε κάποιους άλλους στην Αργυρούπολη και ελπίζουμε ότι η εμπειρία θα καλύψει. Θα μεταδοθεί. Καλύψει αυτό το καιρό. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Γενικά η εμπειρία είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στη Νέα Σμύρνη. Η εμπειρία είναι εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά πρέπει να στηρίζεται στη γνώση. Γιατί αν δεν στηρίζεται στη γνώση, είσαι εμπειρικός, δεν είσαι έμπειρος. Εκεί έχουμε κάτι. Εμπειρικοί είμαστε πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε και σε κάτι άλλο έλλειψη στη Νέα Σμύρνη. Εκτός έχουμε εμπειρία, όχι εμείς. Οι διοικούντες έχουν εμπειρία δεκαετιών στη διοίκηση. Η γνώμη μου είναι, την εκφράζω και από άλλους δρόμους, ότι έχουν έλλειψη στην εργασία. Δηλαδή έχουν έλλειψη στο πώς πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά τη λάτζα, ας πούμε, για να πεις ότι μπορώ να διοικήσω. Νομίζω ότι εκεί υστερούμε λίγο. Και δεν φτάνει δηλαδή η διοικητική εμπειρία για να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο, το ότι δεν έχεις τη γνώση του πώς πρέπει να εργαστείς και να δουλέψεις. Ξέρεις, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που λες, έτσι, και φαίνεται και στη προχειρότητα εισηγήσεων, ας πούμε, για τη δόμηση, το γραφείο δόμησης δεν είχε δοθεί καν εισήγηση, ας πούμε. Δεν είχε σταλεί εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου για να... Και δεν ξέρω αν τελικά το ψηφίσαν και χωρίς εισήγηση, αλλά... και αυτό δεν είναι ομόφωνα. Ναι. Αυτό σίγουρα. Αλλά έπρεπε να συνοδεύεται από μια εισήγηση, την οποία εμείς δεν την είχαμε στα χέρια μας, δεν στάθηκε στους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό που λες είναι ένα ζήτημα και έχει σχέση με το ότι αυτή η αρχή είναι πολλά χρόνια πια στο Δήμο. Κατά την άποψή μου έχει στεγνώσει, δουλεύει στον αυτόματο η κατάσταση. Χειρότερο όμως από αυτό, το εμπειρικό δεν είναι θέμα εμπειρίας, γιατί η εμπειρία είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το να είσαι εμπειρικός είναι κακό. Το να είσαι έμπειρος είναι θετικό. Όμως αυτή τη στιγμή λείπει το όραμα. Λείπει, ας πούμε, τι θέλω να την κάνω αυτή την πόλη. Μόνιμα η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει μια εικόνα της πόλης που, επιτρέψτε το, εγώ σαν δημότης δεν τη ζω, ας πούμε. Δεν ξέρω αν τη ζείτε. Εσείς και τα σχολεία μας έχουν πρόβλημα και τα σκουπίδια μας έχουν πρόβλημα. Και το συγκοινωνιακό είναι πρόβλημα και το τράφικ υπάρχει στους δρόμους και η πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι δύσκολη. Προφανώς είναι καλύτερος ο Δήμος, όπως λένε, από άλλους Δήμους. Έτσι. Αλλά να σας πω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, του πώς εννοούν, ας πούμε, και το αυταρχικό που είπα προηγούμενα. Βάσει του νόμου, έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουμε οι παρατάξεις μία αίθουσα και ένα άτομο από το προσωπικό του Δήμου στη διάθεση της παράταξης. Για να ενημερώνει την παράταξη, να τους λέμε φέρε μας αυτά τα στοιχεία, κάνε, δείξε, να είναι. Δηλαδή έναν γραμματέα όφιλε να δώσει η Δημοτική Αρχή βάσει του νόμου, του δικού του νόμου, του ψηφισμένου. Και μία αίθουσα που ώστε να μπορούν οι παρατάξεις να λειτουργήσουν, να αναπτυχθούν, να δεν υπάρχουν. Όπως στο Δημαρχείο δεν είχε. Καλά, πήγαμε σε τόσο μεγάλο, πήγαμε έτσι ακριβό Δημαρχείο. Σε ένα Δημαρχείο, και πάλι θα φέρω το παράδειγμα του Δημαρχείου, όχι από την πλευρά που πολύ συχνά συζητιέται, τέλος πάντων, της σκοτεινής του πλευράς σαν επιλογή. Πήγαμε σε ένα Δημαρχείο. Ζητήσαμε να μας πούνε
Δώστε μας ένα σχέδιο, αυτό το Δημαρχείο πώς θα το αξιοποιήσετε, ποιες υπηρεσίες θα μπουν. Εγώ ξέρω ότι όταν πας να αγοράσεις ένα σπίτι ή να νοικιάσεις ένα σπίτι, κοιτάς αν σου κάνει. Ναι. Δεν το νοικιάζεις πρώτα και μετά να δεις αν σου κάνει. Βλέπουμε. Έτσι δεν είναι. Όταν πας να στήσεις κάτι τόσο μεγάλο, που το κάνουν επιχειρήσεις, πριν το νοικιάσουν, πριν το δεσμεύσουν, βάζουν τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες και λένε, έλα εδώ, πώς θα τα διατάξουμε, πού θα τα βάλουμε, θέλω αυτές τις ανάγκες να καλύψω, τις καλύπτει, δεν τις καλύπτει. Δεν έγινε τίποτα. Εμπειρικά. Έγινε εμπειρικά. ή από εμπειρία. Αλλά από τη σκοτεινή σπίτι. Θέλω να πω λοιπόν και να πάει σε μια κατάσταση που αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει δημοτική αρχή να παρέμβει, να στρίψει τα γεγονότα. Και μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για αυτό το πράγμα, να μιλήσουμε για την Βενιζέλου, για την εγκατάλειψη της Άνω Νέας Σμύρνης, για τα έργα βιτρίνας, για το ότι αυτή την Εφέσο, ας πούμε, την έχουμε φτιάξει 40 φορές την ώρα, ας πούμε, που η Αρτάκης δεν μπορεί να περπατήσει στο βράδυ. Τι να πούμε, δηλαδή. Τι να πούμε. Είναι μια παράταξη η οποία είναι του μεγαλείου εισαγωγικά, του κέντρου, ένα κέντρο που δύσκολα πια μπορεί να το πλησιάσεις. Είναι, ας πούμε, και τώρα που ανεβαίναμε για να μπούμε στο στούντιο, πάλι βλέπαμε έργα στα έργα της Παλαιολόγου. Έργα στα έργα της Παλαιολόγου. Τώρα θα επεκταθεί και προς την άλλη πλευρά. Ήταν πετυχημένο το πρώτο κομμάτι της Ομίλου. Το μεταφέρουμε και δίπλα. Εγώ λέω πριν πούμε έτσι πολλές λεπτομέρειες για τα τεχνικά, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο break. Πάμε, ναι, γιατί μετά θα είμαστε φορτσάτοι. Ό,τι νομίζετε εσείς. We'll be right back.
επιστρέφουμε και το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Ως αρχιτέκτονας πάμε να μιλήσουμε τώρα. Πάμε να δούμε από αρχιτεκτονικής απόψεως τι έχουμε να σχολιάσουμε για ομήρου παλαιολόγου και κυρίως τα παγκάκια. Γιατί θέλω μία άποψη ενός εμπειρογνώμονα για αυτά τα παγκάκια που έχουμε βάλει. Ναι. Είναι, όχι μόνο σαν αρχιτέκτονας, προφανώς και σαν αρχιτέκτονας, αλλά και σαν κάτοικος της πόλης. Η πόλη χάνει ευκαιρίες, χάνει συνέχεια ευκαιρίες. Η παλαιολόγου, η ομήρου που λέτε, θα μπορούσε να είναι μία ευκαιρία σχεδιασμού με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα χώρο χρήσης από τον κάτοικο που όχι απλά θέλει να πάει για ψωμί. Mm-hmm. Γιατί τώρα το ελκτικό σημείο είναι τα μαγαζιά. Με το που κλείνουν τα μαγαζιά θα δείτε η ομήρου αδειάζει. Είναι νεκρή. Θα μπορούσε όμως, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, μπαίνουν μέσα λειτουργίες, μπαίνουν στοιχεία, μπαίνουν αρχιτεκτονήματα, μπαίνουν ας πούμε κινητές εκθέσεις ζωγραφικής, γίνονται έτσι διαμόρφωση ώστε να αποτελέσει ταυτόχρονα και ένα σημείο που θα πάρω εγώ το παιδί μου να πάμε μια βόλτα για να δω κάτι, να περπατήσω. Αυτό θα έφερνε και μια αποσυμφόρηση από την πλατεία. Άρα λοιπόν χάνονται ευκαιρίες και ναι με χάθηκε, ναι με αυτά τα βάζουμε εμείς, τα λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα βλέπεις ότι το ίδιο πράγμα λες και ήταν μια τεράστια επιτυχία στη Βενιζέλη, το επεκτείνουμε και από την άλλη πλευρά. Αυτό μπορεί να είναι καλό για τους μαγαζάτορες σε ένα σημείο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και αυτοί πόσο καλύτερο θα ήταν. Αν και όταν είναι κλειστά τα μαγαζιά τους, υπήρχε κόσμος εκεί που λειτουργούσε, υπήρχε κόσμος που περπάταγε, που έβλεπε, που απολάμβανε ένα δρόμο που έχουμε δει, ας πούμε, και σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές, ακόμα και σε επαρχιακές πόλεις μας βλέπεις τέτοιους δρόμους που χαίρεσαι να περπατάς. Έτσι. Τρίκαλα. Και τρίκαλα. Τρίκαλα. Και εδώ βλέπεις λοιπόν ότι στην ουσία τι κάναμε, ένα τεράστιο έργο που το είπαμε και open mall, λες και η κοινή τέντα θα το κάνει open mall. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που ακούς, ότι η υποχρέωση είναι να βάλουν κοινές τέντες, ας πούμε. Δηλαδή και αυτό θα μας κάνει open mall. Στην ουσία μια διευθέτηση της κυκλοφορίας αμφίβολη κάναμε, δεν είναι και βέβαιο ότι είναι πετυχημένη. Και παίρνει το ερώτημα και γιατί μέχρι εκεί, ας πούμε, η επέκταση της Βενιζέλου και όχι και πιο πέρα. Και γιατί όχι προς την άλλη πλευρά της Βενιζέλου. Σε μια περιοχή τώρα που γίνεται η επέκταση που έχει άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που έχει το κομμάτι που επεκτείνανε. Είναι κατοικία. Έτσι, αυτό λοιπόν θα φέρει και δυσκολία και στη ζωή των κατοίκων. Και δεν πρόκειται να αυξήσει, κατά την άποψή μας, τους τζίρους των καταστημάτων. Πάντα δίπλα σε ένα κέντρο αναπτύσσονται οι περιφερειακές εμπορικές λειτουργίες, τις οποίες έχεις άλλα εργαλεία, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά, να ζωντανέψεις, να ενισχύσεις, να μπορέσεις, ας πούμε, να τις βοηθήσεις. Και τέλος πάντων, γιατί πάλι η Βενιζέλου, γιατί όχι η Αρτάκης, ας πούμε. Οι μαγαζάτορες της πάνω περιοχής δεν έχουν προβλήματα. Η κίνηση, ας πούμε, στην Αρτάκης δεν έχει προβλήματα. Εμείς είχαμε καταθέσει, να σας θυμίσω, το χαρακτηριστικό του προγράμματός μας ήταν στροφή στις γειτονιές. Είχαμε καταθέσει λοιπόν, και αν ψάξετε τα φυλάδια μας τα βρείτε, είχαμε καταθέσει ένα πρώτο σχεδιασμό, χωρίς να είναι δεσμευτικός, αξιοποίησης της Αγίας Σοφίας μέχρι το φάρο πάνω. Με έναν δρόμο διαμορφωμένο με έναν τρόπο που να είναι προσβάσιμος, το πρόβλημα του πεζοδρομίου, δεν περπατάς στην Αρτάκης. Τα αμαία είναι απαγορευμένα. Ούτε στην Αγία Σοφίας. Ούτε στην Αγία Σοφίας. Έτσι, είναι απαγορευμένα τα αμαία, οι γονείς με τα καρότσια είναι απαγορευμένοι, οι γέροντες είναι επικίνδυνο να πηγαίνουν. Μία διαμόρφωση που θα ενίσχυε το εμπόριο. Έχουμε τρεις πλατείες εκεί, της Άνοιξης, Κατζουράκη και του Φάρου, οι οποίες έχουν φτιαχτεί κάποτε σε μία λογική, αυτό είναι προσωπική μου άποψη, δεν είναι της, αλλά είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, στη λογική του να κόβουν τη ταχύτητα. Και έχουμε μια πλατεία με γύρω-γύρω δρόμο που μέσα παίζουν παιδάκια. Δύσκολα προσβάσιμη για να περάσεις
και ανησυχείς. Δηλαδή, εγώ βλέπω, ας πούμε, και στην Άνοιξη και παίζουν μπάλα τα παιδάκια και τρέμει η καρδιά μου. Πότε θα πετάχτει, ναι, πότε θα πετάχτει η μπάλα αλλού. Θα μπορούσαν να αναδιαμορφωθούν και στις Κατζουράκι, ας πούμε, που έχουμε το λεωφορείο που κάνει λίγο το φίδι για να μπορέσει να περάσει κτλ. Θα μπορούσε να γίνει μια διαμόρφωση ενός κόμβου, να αποδοθεί χώρος δεξιά-αριστερά, να γίνουν δηλαδή σημεία που θα βοηθήσουν τόσο τον κάτοικο να συγκεντρώνεται, να κάθεται, όσο και τα καταστήματα που θα έχουν πια μπροστά τους και όχι απέναντί τους έναν δρόμο. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της προηγούμενης, είναι ότι ουδέποτε δεν έγινε ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για κάποιον. Όλα, και εκεί ξαναγυρνάω στο εμπειρικά. Ας πούμε, μέσα στις ευκαιρίες που έχασε η πόλη, είναι η πλατεία Καρύλου. Yeah. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία χαμένη της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στην ουσία. Έχουμε μια υπερφορτωμένη πλατεία, έχουμε ένα άλσος που έχει μια χρήση και έχουμε μια πλατεία με ασανσέρ και σκάλες, πρωτοφανές κατά την άποψή μου, η οποία δεν έχει χρήση. Και θα μπορούσε να είναι ένας συνδετικός κρίκος που να ενώσει όλο αυτό το πράγμα και να το παραδώσει στην πόλη και να είναι πολλαπλών χρήσεων, με πολιτισμό μέσα, με θεατράκια, με διάφορες χρήσεις που ποτέ δεν. Δηλαδή ένας μηχανικός του Δήμου σχεδίασε μια πλατεία αυτού του μεγέθους. Όταν η πλατεία η κεντρική έχει σχεδιαστεί και κρατάει παρά το βιασμό που υφίσταται τόσα χρόνια, κρατάει ας πούμε, γιατί είναι σχεδιασμένη η πλατεία, είναι από άνθρωπο που τώρα και εμένα άμα με πάρεις να βάλω μια πλατεία να φτιάξω, δεν είμαι αυτού του επίπεδου, δεν είμαι αυτής της ειδίκευσης αν θέλεις, της γνώσης. Αυτά βγαίνουν από διαγωνισμούς και πραγματικά προσφέρουν στην πόλη. Αυτό είναι απαγορευμένο διαγωνισμό, δεν υπάρχει. Τώρα μας έχετε κάνει δύο πάσες. Εγώ έχω να ρωτήσω πάνω σε όλα αυτά. Ναι. Η μία έχει να κάνει με την πλατεία, με τα τραπεζοκαθίσματα, με τον χώρο που καταλαμβάνουν τώρα πια κιόλας, στη μετά-COVID εποχή, ας πούμε, που έχουν δώσει κι άλλο χώρο στην πλατεία για τα μαγαζιά και έχουμε πολλές αντιδράσεις από τον κόσμο σε αυτό. Το ένα ερώτημα έχει να κάνει με αυτό. Και το άλλο, θυμήθηκα, επειδή είπατε για την Καρύλου, θυμήθηκα αναφορά δική σας σε Δημοτικό Συμβούλιο, ότι γιατί η Καρύλου δεν έγινε το Δημαρχείο και έχει μείνει άχρηστη στην ουσία. Αυτό ήταν μία... όταν κατασκευαζόταν το υπόγειο πάρκινγκ, ήταν μία σύγκρουση με την τότε Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Κουτελάκη. Η πρόταση δικιά μας ήταν ότι αυτός ο χώρος θα μπορούσε να γίνει ένα συγκρότημα μικρών κτισμάτων, ισογείων, διορόφων, που στο σύνολό τους να είναι το Δημαρχείο, μέσα σε πράσινο, με χρήση της ταράτσας για εκδηλώσεις, δηλαδή ένας συνδυασμός πραγμάτων, το οποίο δεν απέκλειε και το πάρκινγκ από κάτω. Σε καμία περίπτωση δεν το απέκλειε. Θα μπορούσε μάλιστα να είναι και ενισχυτικό και να έχει τα υπόγειά του το Δημαρχείο εκεί κτλ. Προφανώς είναι η ίδια λογική. Είναι η λογική του Άρπα Κόλλα, γιατί εγώ δεν λέω ότι είναι κατά ανάγκη η καλύτερη πρόταση, αλλά υπήρξε μια πρόταση που δεν ασχολήθηκε κανείς, που δεν απασχόλησε. Πήγαμε λοιπόν σε μια πλατεία κλασική, με παρτέρια, μονοπάτια, δύο πέργολες και δύο υποσταθμούς, σκάλες και το μόνο ας πούμε καινοτόμο σε αυτή την πλατεία είναι οι σκάλες και το ασανσέρ. Που δεν λειτουργούν, αλλά άλλο κομμάτι αυτό. Λειτουργούν και λειτουργούν καμιά φορά και επικίνδυνα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για εγκληματικότητα και για πράγματα που συμβαίνουν σε αυτές τις πλατείες. Τώρα, η κεντρική πλατεία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σωτηρία από μόνη της. Δηλαδή, είπα και προηγούμενα μία φράση ότι έχει υποστεί ένα βιασμό αυτή η πλατεία, η οποία είναι τόσο από τα τραπεζοκαθίσματα, είναι τόσο από τις κακές επιλογές σε υλικά και σε παγκάκια που είναι άλλα πέτρινα, άλλα τσιμέντα, άλλα είναι με τις βεργίνας, δηλαδή ένα αλαλούμ που αλλά έχει τόσο ισχυρό χαρακτήρα που ελπίζω να μην... είναι σαν την Αττική που λέμε ότι τις έχουμε βγάλει ας πούμε τη ψυχή, παρόλα αυτά είναι ένα από τα ωραιότερα
τοπία στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει κανείς τώρα να σκεφτεί είναι η αποκέντρωση. Πώς δηλαδή θα πάρεις λειτουργίες από εκεί. Σας είπα προηγούμενα το παράδειγμα της Βενιζέλ, το οποίο μπορούσε να είναι, ας πούμε, αποσυμφορητικό της πλατείας. Της Ομήρου και είπα Βενιζέλου και αποσυμφορητικό της πλατείας, όπως ας πούμε και η διαμόρφωση του άξονα που λέγαμε στην Αρτάκης, που επίσης η διαμόρφωση των πλατείων της πέρα από τα pocket park που τα πιο πολλά εγώ τα βλέπω χωρίς κόσμο μέσα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη εικόνα, πάλι είναι σχεδιασμένα στο γραφείο, πάλι είναι σχεδιασμένα κατά την άποψή μου από ανθρώπους που έχουν μάθει να κάνουν ένα είδος σχεδίασης. Και αυτό είναι και επαναλαμβάνεται σε... Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα όραμα για την πόλη που εμείς έχουμε. Και τα έχουμε επεξεργαστεί, έχουμε προτάσεις. Έχουμε δηλαδή, θεωρούμε ανάγκη να υπάρχει η συζήτηση πριν με τους φορείς, με το τι θα στήχιζε ας πούμε νομίζετε σε λεφτά, σχεδόν τίποτα. Ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την Βενιζέλου ας πούμε, που θα το έκαναν κάποιοι καθηγητές από το Πολυτεχνείο, που θα συμμετείχαν οι φορείς των εμπόρων, οι κοινωνικοί φορείς της πόλης, ο Δήμος. Θα ήταν, το αποτέλεσμα θα μας εξέπληκε όλους. Θα ήταν ένα πράγμα τελείως διαφορετικό. Για τα πάρκα τσέπης, ας πούμε, όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα, υπάρχει σωτηρία. Γίνεται να τα αναβαθμίσουμε κάπως, να τα αναδείξουμε και να μην είναι απλά ένα πάρκο χωρίς καμία χρήση. Να σας πω κάτι, το βασικό πρόβλημα στην περιφέρεια, γιατί εκεί κυρίως είναι τα πάρκα τσέπης, είναι ότι δεν έχει λόγο άλλος να βγει από το σπίτι του. Δεν υπάρχει ζωή στη πάνω πόλη. Είναι κάποιες ταβέρνες που πάμε όλοι μας, έτσι, αλλά ο κάτοικος δεν έχει, ας πούμε, μια κατάσταση οργανωμένη έτσι που να έχει λόγο να πάει στο παρκάκι, που να έχει λόγο να έχει ένα χώρο να περπατήσει, να έχει ένα λόγο, να σας πω κάτι εγώ, τα γενέθλια της κόρης μου όταν ήταν μικρή, τα έκανε σε παιδική χαρά του Δήμου. Και είχαν και πολλή επιτυχία, γιατί ήταν τα παιχνίδια, ήταν οι χώροι, ήταν όλα εκεί, βοήθησε και ο Δήμος τότε και ήταν μια χρήση κοινόχρηστου χώρου. Προφανώς αντάμψα το Δήμο, ας πούμε, όχι με χρήματα, με κάποια προσφορά. Δεν έγινε δηλαδή και επειδή είσαι όπως άλλας μπες. Αλλά θέλω να πω, είναι μια χρήση, ας πούμε, που... Άρα εκεί σημαίνει ότι αν εγώ σαν ιδιώτης μπόρεσα να κάνω μια εκδήλωση, εκεί σημαίνει ότι σαν Δήμος μπορείς να δώσεις ζωή. Το να κάνω ένα πάρκο, το οποίο μικρό, μεγάλο, το αφήνω, χωρίς follow-up, δεν πρόκειται να επιζήσει. Δεν πρόκειται να επιζήσει. Και δεν εννοώ τη συντήρηση του πάρκου, που και αυτή είναι προβληματική με την, πώς το λένε, με την υπηρεσία Πρασίνου που έχουμε, που σχεδόν δεν υπάρχει και πάνε όλα σε ιδιώτες και τέλος πάντων καλό θα είναι να μη σου τύχει να κλαδέψει τα δέντρα μπροστά στο σπίτι σου ιδιώτης, okay. Γιατί θα ψάχνεις το δέντρο μετά. Εδώ η υπηρεσία Πρασίνου τα κλαδεύει και έχουμε αλλά... πονεμένη ιστορία. Δεν είναι γκρίνια αυτό, παιδιά. Αυτό είναι προτάσεις που είναι εύκολες, είναι γρήγορες. Γιατί, ας πούμε, στην πλατεία Ζαρίφη δεν μπορούσαμε να αναπτύξουμε δραστηριότητες. Γιατί δεν μπορούσε μέσα στο COVID να λειτουργήσει μια φουσκωτή οθόνη. Ξέρετε, στον Άλυμο, ας πούμε, έγινε ένας ολόκληρος δημοτικός κινηματογράφος σε ένα χώρο που θεωρείται σκουπίδια. Ναι. Έτσι. Γιατί, ας πούμε, δεν μπορούμε να έχουμε περιφερόμενες εκδηλώσεις μέσα στα πάρκα, μέσα στις πλατιούλες, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει όλα να γίνονται στην πλατεία. Μα κάναμε, δεν κάναμε. Δεν είχαμε βάλει ηχεία πριν 2 χρόνια μέσω COVID. Για ποιο λόγο όμως πιστεύετε ότι δεν ακούγονται αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή, γιατί να μην τις υλοποιήσει? Η άποψή μου είναι ότι αυτές οι προτάσεις, το σύνολό τους, κάνουν ένα όραμα για την πόλη. Όταν δεν υπάρχει όραμα, υπάρχει, και να φέρω πάλι το παράδειγμα, ας πούμε, της κοινής δράσης που στον δρόμο εδώ, στο Άλσος, που... Στην Εφέσου, λέτε. Στην Εφέσου, ας πούμε, επειδή ήταν συγχρηματοδοτούμενο, έπρεπε να γυτνιάζει με το Δήμο της Αθήνας. Μα και ο Φάρος γυτνιάζει. Δεν σκέφτηκε κανείς να πάει στο Φάρο.
που το έχει πραγματική ανάγκη ο Φάρος. Το έχει πραγματική ανάγκη. Ας πούμε, έχουμε τη δημοτική μας συγκοινωνία που μας πάει στο μετρό του νέου κόσμου. Είναι δίπλα της Δάφνης. Και πρέπει να φάσω όλη τη Βενιζέλου σε κίνηση, να φάσω όλο αυτό το πράγμα, ενώ στη Δάφνης, ας πούμε, θα πήγαινες πολύ πιο εύκολα ή τουλάχιστον θα μπορούσε να εξυπηρετείς πολύ εύκολα την Άνω Νέα Σμύρνη. Άρα λοιπόν αυτά σημαίνει μια αγωνία για την πόλη. Δηλαδή ψάχνεις την πόλη, βρίσκεις που πονάει, βρίσκεις τι μπορείς να της δώσεις. Δεν λέω ότι έχουμε τις λύσεις για τα πάντα, αλλά μερικές απλές λύσεις καθαρές δεν στοιχίζουν κιόλας. Νομίζω αυτό που θέλω να ρωτήσω ο Χρόνης και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, είναι ότι γιατί εφόσον υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες, προτάσεις από την αντιπολίτευση, δεν τις ακούει ο Δήμος για να τις υλοποιήσει. Είναι επειδή προέρχονται από την αντιπολίτευση και μόνο αυτό, ή απλά τις αξιολογεί και δεν του αρκούν, δεν του επαρκούν ως ιδέες? Εγώ νομίζω ότι ο Δήμος έχει, και δεν το λέω τώρα, θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε και πολιτικά, γιατί έχει μια άλλη ερμηνεία. Έχει μπλοκάρει σε αυτό που είπα εγώ προηγούμενα, ότι δεν είναι έμπειρος. Είναι εμπειρικός. Αυτή τη στιγμή, και να γυρίσω λίγο, δεν το θίξαμε ας πούμε, το πρόσφατο πρόβλημα με τα σχολεία. Τρία χρόνια για να δώσουν μία λύση που θα μπορούσαν να δώσουν από την πρώτη μέρα. Καταρχήν, αν ήταν αυτή η λύση, ας τη δίνουν από την πρώτη μέρα. Και δίνουν αυτή τη λύση. Και δεν λέω τώρα μόνο για τις ξύλινες αίθουσες, απαράδεκτα κτλ. Στην πλατεία Δέλερ πήγαν και βάλανε τα κοντέινερ στη σειρά. Δεν σκέφτηκε κανείς ότι θα έπρεπε να έχουν πλάτη στα πράσινα σημεία που πάνε και αδειάζουν, ας πούμε, σκουπίδια. Δεν σκέφτηκε κανείς να τα βάλει σε μια διάταξη ώστε να φτιάχνεται η δυνατότητα να βάλεις ένα στέγαστρο για το τάκ στη σειρά, τάκ. Αυτό δείχνει ότι δεν ενδιαφέρονται, ταυτόχρονα δεν ακούνε, δεν θέλουν να ακούσουν. Καλά, η Δέγλερη μπήκε κιόλας αφού άνοιξαν τα σχολεία. Πέρα της καθυστερήσης, θέλω να πω ότι εμείς είχαμε ψηφίσει τα προκατασκευασμένα. Αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν κάναν προκατασκευασμένα. Κάναν κοντέινερ, είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Το προκατασκευασμένο έχει προδιαγραφές, έχει και το νηπιαγωγείο έχει προδιαγραφές, άρα προδιαγράφεις ένα προκατασκευασμένο. Εδώ πήραν κοντέινερ, επειδή έχουν σχέση και με τη μετανάστευση, είναι τα κοντέινερ που έχουμε στα κάμπ των μεταναστών. Αυτά λοιπόν μπήκανε και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι και πολύ προσωρινά. Αλλά σας λέω το πιο απλό πράγμα, γιατί να μην τα βάλεις πλάτη. Πλάτη με τα σκουπίδια, πόσο στήχιζε αυτό. Απλώς δεν νοιάζονται. Να τα βάλουμε, να ξεφύγουμε. Να ξεμπερδεύουμε. Έτσι δεν διοικείται ο Δήμος σε όφελος του Δημότη. Νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε τουλάχιστον. Ναι, να πούμε πάρα πολύ. Ακόμα τουλάχιστον. Θαυμάζω την αντοχή σα. Εδώ εμείς παρακολουθούμε με τις ώρες τα δημοτικά συμβούλια. Αυτό τι πλάκα κάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά σήμερα. Εύχομαι όλο και σε περισσότερους συμβούλους να δίνετε τη δυνατότητα, όλο το παρατάξιο. Όσοι είναι, ναι, έρχονται. Όλοι είναι πρόσδεκτοι, όλοι είναι καλεσμένοι, ξεκάθαρα. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.